Αρχή της εβδομάδας σήμερα, Δευτερούλα, όχι και τόσο αγαπητή μέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 και βαδίζουμε ολοταχώς προς το Δεκέμβρη. Επιτέλους, δρόσησε. Ας πούμε τώρα όλοι μαζί, χρόνια πολλά στον Ειρήναρχο και έτσι για να το έχετε στο μυαλό σας, ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 26, θα δύσει στις 5 και 5 και αυτό σημαίνει πως έχετε στη διάθεσή σας 9 ολόκληρες ώρες και 38 λεπτά με φως. Ήταν 28 Νοεμβρίου του 1520 όταν ο Μαγκελάνος, αφού είχε ταξιδέψει παραπάνω από ένα χρόνο, έμπαινε στο Μεγάλο Ωκεανό, τον οποίον ονόμασε Ειρηνικό, επειδή, σύμφωνα με τη διήγηση, τον βρήκε εξαιρετικά ήσυχο. Χαρές και πανηγύρια την ίδια ημερομηνία για τον William Shakespeare που το 1582 ντύθηκε γαμπρός στο πλευρό της Anne Hathaway. Σύμφωνα με τις φήμες της εποχής, η νύφη ήταν έγκυος, γι' αυτό και ο γάμος έγινε άρον-άρον. Ο πρώτος αγώνας στην αυτοκινητική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών με βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έγινε σαν σήμερα το 1895 στο Σικάγο στο Ιλινόης. Αρχικά υπήρχαν 89 συμμετοχές, μια χιονοθύελα όμως απέτρεψε πολλούς και έτσι έμειναν μόλις 6 από αυτούς. Το μονοτονικό σύστημα καθιερώθηκε μεν τον Ιανουάριο του 1982, ψηφίστηκε δε η επίσημη καθιέρωσή του στις 28 Νοεμβρίου του 1981. Πάνε οι δασίες, τα πνεύματα και οι περισπωμένοι. Μένει μόνη και βασίλισσα η οξία. Το 1947 και μία από τις μεγαλύτερες ελληνίδες ερμηνεύτριες θα γεννηθεί στην Αθήνα. Η Μαρία Φαραντούρη, η Μούσα και η φωνή του Μίκη Θεοδωράκη έχει τραγουδήσει και αγαπηθεί από χιλιάδες σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάπου στο Γιβλαρτάρ σε πρόβαλε και ο Τζον Γκαλιάνο σαν σήμερα, ταλαντούχος σχεδιαστής μόδας με έργα εμπνεσμένα από τη Γαλλική Επανάσταση που δυστυχώς όμως προκάλεσε αρνητικά σχόλια το 2011 με τα αντισημιτικά του λόγια. Λόγια που του στήχησαν την απόλυσή του από τον Νίκο Ντιό. Θα σας αφήσω μουσικά. Σαν σήμερα το 1974, ο Τζον Λένον έκανε μία από τις τελευταίες του ζωντανές εμφανίσεις όταν συμμετείχε μαζί με τον Έλτον Τζον σε μία συναυλία στους κήπους της πλατείας Μάντισον στη Νέα Υόρκη.